La Procura d'Appello di Atene ha deciso di indire un nuovo processo per 20 imputati per l'incendio divampato nel 2018 a Mati, nell'Attica orientale, dove persero la vita 104 persone. Il pubblico ministero ha presentato ricorso sull'ultima sentenza, che vedeva condannati in primo grado solo 6 imputati, mentre altri 15 erano stati assolti da tutte le accuse. Γνωρίζαμε από την αρχή την έκβασή της και παρόλα αυτά, από την αρχή ξέρουμε ότι θα είναι απογοητευτική και παρόλα αυτά απογοητευτήκαμε πάρα πολύ στην πορεία, γιατί νιώσαμε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Αθήνα Μουτάφη ha perso suo figlio in mare davanti ai suoi occhi il 23 luglio 2018. Ha lottato per 6 ore in mare per salvare sua figlia e ce l'ha fatta. Dopo aver ascoltato la sentenza di primo grado, 6 anni dopo, ha detto che è come se i giudici l'avessero uccisa di nuovo. Η κατάθεσή μου εμένα προσωπικά ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γιατί πρέπει να τα πεις όλα με κάθε λεπτομέρεια και μοιραία το ξαναζείς. Δηλαδή, εγώ μπήκα πάλι μέσα στη θάλασσα. Το ίδιο και η κόρη μου, έτσι, γιατί εγώ μαζί με το παιδί είχα και την κόρη μου, την οποία ευτυχώς την έχω στη ζωή, είναι μαζί μου. Είχα και τη φόρτιση του παιδιού μου που ήξερα πώς αισθάνεται εκείνη την ώρα. Dovrà rivivere questi momenti tragici ancora una volta in corte d'appello e lo stesso vale per Aris Eruvim, che ha perso la madre, la sorella e le due nipoti Pensando gemelle che dicevo, nell'incendio. sì, questo annerite. Δηλαδή, δεν έκανε σωστά κάτι το πρώτο δικαστήριο και τώρα ξαναλέμε συγγνώμη, δεν πήγανε καλά τα πράγματα και το ξαναξεκινάμε από την αρχή. Ναι, υπάρχει μια ικανοποίηση από τη μεριά μου τουλάχιστον στο ότι είχα δίκιο ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στο προηγούμενο δικαστήριο. Τώρα γίνεται αγώνας δρόμου προκειμένου η δίκη σε δεύτερο βαθμό να ξεκινήσει μέσα στο 2024, καθώς εάν έως το 2026 δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, δηλαδή απόφαση από τον Αριοπάγο, τότε οι όποιες ευθύνες θα παραγραφούν. Από το Μάτι για το Euronews, Φέη Δουλγκέρη.